σχεδιασμό κάτι τέτοιο, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος εκεί δεν το περίμενε. Γιατί ήταν μέσα στο σχεδιασμό ότι θα δεκαπλασιαστούν οι ροές μετά την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Είναι ένα πρόβλημα που έχει μια δυναμική και ανάλογα πρέπει να πάρεις τα μέτρα. Η διαδικασία της επίταξης είναι για να γλιτώσεις γρήγορα το χρόνο που απαιτείται για να οριοθετήσεις τη γη. Και με την έννοια της επίταξης να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί μπορεί ο τηλεθεατής να μην το έχει κατανοητό. Θα πληρωθούν αυτές οι εκτάσεις στους ιδιώτες που τις έχουν. Το είπε ο κ. Μηταράκης. Ήθελα να το διευκρινίσω, να το λέω περισσότερο, ξέρετε γιατί. Γιατί η ουσία είναι ότι έχουν. Γιατί η λογική ότι καταργεί το διάλογο, εάν. Η ουσία είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι ροές. Ο διάλογος γίνεται και ο υπουργός είναι παρόν. Αφού έχει πάρθει μια απόφαση, κύριε Χρυσομάλη, γίνεται ο διάλογος. Η κυβέρνηση δρά. Δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Mm. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πολλαπλασιάστηκε μετά την εκλογή της. Ο Ερντογάν το χρησιμοποιεί πλέον ξεκάθαρα σαν πίεση εξωτερικής πολιτικής μαζί με τα άλλα που κάνει όσον αφορά σε σχέση με τα ευρύτερα ελληνοτουρκικά. Πάρα πολλοί πλέον έχουν δει ότι έτσι το χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό Ερντογάν. Μην πιάσουμε τον Ερντογάν, να πιάσουμε το σημείο της επικαιρότητας. Καλά, θέλω να σας περιγράφω το πρόβλημα. Ξέρω ότι είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτό που έχεις. Η Μόρια δεν τιμά κανέναν. Μπορώ να το ρωτήσω. Παρακαλώ. Λένε οι πολίτες εκεί στα νησιά, όχι αυτοί που συμφωνούν, ακούσαμε ότι υπάρχουν κάποιοι που συμφωνούν και παραμύνθηκαν το συγκεκριμένο δομό και τις πρωτοβουλίες. Κάποιοι συμφωνούσαν και διαφωνούσαν με τη Μόρια όταν ήρθε. Σου λέει 5 χρόνια σηκώνω τα βάρη. Τώρα για να βρεθεί η λύση, έρχεσαι και μου δίνει εμένα που σηκώνω το βάρος εντολή και μου το ανακοινώνεις. Μα εγώ αυτό που συμβαίνει είναι ότι έτσι θα κλείσεις τη Μόρια. Μια ανοιχτή δομή η οποία έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Βλέπουμε από συνεχή ρεπορτάζ τι γίνεται και πόσα δεν βλέπουμε εκεί μέσα. Mm-hmm. Θα έχεις φέρει μια κλειστή δομή, ελεγχόμενη, πιο να το πω έτσι. Κλειστή ή ελεγχόμενη. Κλειστή δομή, η οποία είναι ελεγχόμενη, άρα ξέρεις τι γίνεται. Θα μπαίνουν και θα μπορείς να προστατεύεις. Γιατί ναι, υπάρχει μια διαδικασία, κάποιοι να βγαίνουν. Mm-hmm. Έτσι, ανάλογα είναι, υπάρχει ολόκληρη διαδικασία. Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι θα σταματήσει το χύμα, το μπάχαλο, το χάος. Αυτή είναι η διαδικασία. Επιλέχθηκε ένα μέρος το οποίο. Επιλέχθηκε ένα μέρος. Ενώ υπήρχε το βάρος παραμένει στα νησιά, γιατί είναι η συμφωνία που υπάρχει με την Τουρκία ότι από τα νησιά πρέπει να τους επιστρέφεις. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Θα γίνουν όμως και θα επεκταθούν οι κλειστές δομές και στην υπόλοιπη χώρα, ανάλογα πώς θα πάνε και οι ροές. Σε πρώτη φάση, αυτό το μπάχαλο που υπάρχει στα νησιά, γιατί είναι ανοιχτές δομές, είναι χύμα. Δεν θέλω να περιγράψω τώρα τι συμβαίνει. Τα βλέπετε και από τα ρεπορτάζ. Προσπαθείς όλο αυτό το πράγμα να το βάλεις σε μια τάξη. Θα πείσει η κυβέρνηση να δεις ανάλογα με τους κατοίκους των νησιών ότι πραγματικά οι δεσμεύσεις που παίρνει θα τηρηθούν και θα φέρουν μια πράξη, πιο ομαλή κατάσταση. Θα φανεί στην πράξη. Σίγουρα θα είναι κάτι καλύτερο από τη Μόρια. Εκτός αν κάποιος μου πει ότι είναι περήφανος για τη Μόρια. Κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου. Ήρθε ο Νίκος Ελευθερόπουλος το πρωί και κάνοντας μετρώντας και τις αντιδράσεις των κομμάτων, λέει πολύ. Χλιαρούς τους είδα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τους είδα και πολύ στα κάγκελα, παρότι ήταν μια απόφαση που λίγο πολύ μας ευνηδίασε όλους. Είστε λίγο χλιαροί, κυρία Αναγνωστοπούλου. Όχι, καθόλου χλιαροί δεν είμαστε. Είμαστε απολύτως στα κάγκελα, με τον τρόπο όμως που απαιτεί ένα σύνθετο φαινόμενο. Άκουσα τον κύριο Χρυσομάλη να λέει τι να κάνουμε που από τη στιγμή που βγήκαμε κυβέρνηση αυξήθηκαν οι ροές. Το καλοκαίρι άρχισαν να φτάνουν στην Ελλάδα ο συνολικός αριθμός 56.000. Εμείς το καλοκαίρι του 2015, στην όξυνση του Συριακού, του πολέμου, είχαμε να διαχειριστούμε 856.000. Λοιπόν, για να μην λέμε πολλά λόγια, η επίταξη δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, την πλήρη ανικανότητα του επιτελικού κράτους. Πλήρη ανικανότητα. Εγκλωβισμένο στις ιδεοληψίες του, στην ακροδεξιά ρητορική που οδήγησε στην εκλογική νίκη, στα ψέματα, τα χιλιάδες ψέματα, φτάνουμε τώρα την οριακή στιγμή, αφού επί 7 μήνες δεν ήξερε τι ποιεί η δεξιά, τι ποιεί η αριστερά. Φτάσαμε ξαφνικά. Βάλετε τη δεξιά και την αριστερά μέσα, κυρία Νομιστοπούλου. Τώρα αυτό παίρνει και άλλο νόημα. Ναι. Ελάτε.
Φτάσαμε ξαφνικά, ναι. Φτάσαμε ξαφνικά σε μία υπολογισμένη κίνηση. Γιατί αυτή ήταν υπολογισμένη κίνηση. Δεν ξύπνησε χτες ο κύριος Μητσοτάκης και είπε: λύση άλλη υπήρχε σε αυτή τη φάση. Γιατί πράγματι έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα. Λύση υπήρχε και τη φωνάζουμε από την αρχή. Όταν παραλαμβάνεις τη Μόρια με 5.500 πρόσφυγες, μετανάστες, δεν μπορείς και βλέπεις ότι έχεις μία αύξηση των ροών. Το πρώτο που κάνεις είναι αποσυμφόρηση. Και η αποσυμφόρηση τη ζητάγαμε συνέχεια. Ξεκινήστε την αποσυμφόρηση από τα νησιά. Εδώ έρχεται ο εγκλωβισμός της Νέας Δημοκρατίας. Με 5.000 δεν μπορούσε να γίνει αποσυμφόρηση ώστε να έχει 2.500 δεσιμόρια όπως έπρεπε. Μα όταν βλέπεις ότι αυξάνει... Κυβερνώ σημαίνει βλέπω και προβλέπω. Όταν βλέπεις αύξηση των ροών, δεν κάθεσαι να περιμένεις να φτάσουν 25.000 και 30.000 για να γίνει, για να κάνεις αποσυμφόρηση. Ποιο είναι όμως το κρίσιμο που πρέπει να καταλάβει και η κοινωνία επιτέλους. Η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να κάνει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ψυχές, αποθήκες ψυχών. Δεν υπολογίζει ούτε τους κατοίκους, ούτε τους πρόσφυγες μετανάστες, θίγει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα και των μεν και των δε και η επίταξη στοχεύει σε ένα πράγμα. Αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας εχθές στη Βουλή με αφορμή την επίκαιρη επερώτηση για το θέμα της ασφάλειας, του νόμου και της τάξης. Είπε εμείς είμαστε υπέρ του δημοκρατικού ρεαλισμού. Δηλαδή βάζουμε πολύ νερό στο κρασί μας. Τι βαφτίζουμε τη δημοκρατία, δημοκρατικό ρεαλισμό. Αντί λοιπόν να περιμένει τη διαβούλευση με τα νησιά, αντί να επιβάλλει τον νόμο στην ενδοχώρα και την αλληλεγγύη, τι κάνει, αποφασίζει επίταξη, δημοκρατικός ρεαλισμός, χωρίς καν να τους έχει δει τους ανθρώπους, τους είχαν δώσει ραντεβού για την Πέμπτη. Αυτό αν είχε συμβεί με άλλη κυβέρνηση, θα είχε γίνει της τρελής. Να απαντήσει ο κ. Αφού λοιπόν, ένα λεπτό για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Αφού λοιπόν δεν δέχεται τους ανθρώπους, ευνηδιαστικά επιτάσσει. Σκουπίδια οι άνθρωποι, γιατί άκουσα το ρεπορτάζ που έδωσε η δημοσιογράφος από τη Λέσβο, σε περιοχή που έχουν αποφασίσει να βάλουν χιτά, να κάνουν σκουπίδια οι άνθρωποι. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, εξού και όλη αυτή η ρητορική, ότι είναι εισβολή, τα ακούμε συνέχεια, σκουπίδια οι άνθρωποι και σκουπίδια οι τόποι. Και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποφασίζουν να τους κάνουν σκουπιδότοπους έτσι όπως βλέπουν τους πρόσφυγες μετανάστες. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Κύριε Χρυσομάλη. Ντροπή ήταν οι λάσπες της ειδωμένης, ντροπή ήταν η Μόρια, για να το συνεχίσω. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ασχολήθηκε με το μεταναστευτικό. Το είδαμε. Καταρχήν άλλαξε ο νόμος. Καταργώντας το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Κύριε Χρυσομάλη, είμαστε σε οριακή είναι εύκολο στιγμή. Να μιλήσουμε με διακοπές. Ναι, εντάξει. Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, μπορείτε μετά όχι, να απαντήσετε. Δεν είναι αν έχετε την ευγένεια. Ασεβαστεί ο ένας το λόγο του άλλου. Από την πρώτη στιγμή ενήργησε για το μεταναστευτικό η κυβέρνηση, αλλάζοντας καταρχήν τον νόμο και μειώνοντας το χρόνο διαχωρισμού του πρόσφυγα από το μετανάστη. Από το λάθρο μεταναστή, για να το πω, όπως εγώ το νιώθω. Από εκεί και πέρα, το μεταναστευτικό δεν δημιουργήθηκε το 2015 γιατί είχαμε έξαρση του Συριακού πολέμου. Ο πόλεμος υπήρχε πριν το 2012. Πώς κάνετε τη διάκριση του λάθρο μετανάστη, έτσι από όπως τοποθετηθήκατε σε προσωπικό επίπεδο. Όπως είναι ο λάθρο αναγνώστης που τώρα κοιτάω τα χαρτιά σας, όπως είναι ο λάθρο επιβάτης. Υπάρχει και αυτή η έκφραση. Μου και έτσι είναι η διεθνή έκθεση. Γιατί όχι, κυρία Αναγνωστοπούλου, θα μου επιτρέψετε να διευκρινήσω με την κυρία Χρυσομάλη. Έκανα μία ερώτηση. Κύριε Αναγνωστοπούλου, πάρτε τη στιγμή που θα απαντήσετε, αν θέλετε, σε αυτό. Μισό λεπτό. Έκανα μία ερώτηση. Είναι διατεθειμένο να μου απαντήσει εκείνο. Απαγορεύεται από το Συμβούλιο τη Ελλάδα. Κυρία Αναγνωστοπούλου, ελάτε, κύριε. Δεν απαγορεύεται, συνεχίζω. Είναι προσωπική σα τοποθέτηση. Σα ρώτησα και ξέρω πάρα θα μας αφήσετε λίγο να συντονίσουμε. Με τον όλο παράνομος μετανάστης που στην ελληνική... Κύριε Χρυσομάλη, ελάτε κύριε Χρυσομάλη, ελάτε. Είναι δική σας τοποθέτηση, σας ρώτησα μια διευκρίνηση. Και την απάντησα. Συνεχίζω. Δεν είχαμε λοιπόν την έξαρση του Συριακού πολέμου το 2015 που αυξήθηκαν οι ροές. Ο πόλεμος υπήρχε πριν το 2012
και αντιμετωπιζόταν με την τότε κατάσταση και την τότε πολιτική της τότε κυβέρνησης. Μετά το 2015 είχαμε την αλλαγή πολιτικής στην Ελλάδα όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και οι εκφράσεις τύπου έρχονται, εξαφανίζονται, ελιάζονται, μας έκαναν φάρο να έρθουν όλοι οι μετανάστες προς τα εδώ. Αυτό το βρήκαμε έτοιμο. Το θυμούνται, λέτε, ακόμα, δηλαδή, το θυμούνται, λέτε, ακόμα αυτό. Και με αυτό. Έγινε μια διαδικασία. Έχει. Γιατί έχετε εκπέμψει τελείως διαφορετικά μηνύματα, αλλά οι ροές δεν έχουν σταματήσει, γι' αυτό ρωτάω. Αυτά τα εκπέμπουμε για να σταματήσουν οι ροές. Και σε αυτή την κατεύθυνση κάνουν πολλά πράγματα. Είναι η αλλαγή του νόμου. Είναι πλέον το μητρό των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Mm-hmm. Θα γίνει και ο έλεγχος χρηματοδότησης των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Mm-hmm. Για να δούμε τι συμβαίνει με αυτές τις οργανώσεις και πόσο αποτρέψανε αυτές τις ροές ή όχι. Εν συνεχεία είναι η διαφορά στην αντιμετώπιση με τα κλειστά κέντρα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και αυτή η πίεση μέσω των ευρύτερων σχέσεων με την Τουρκία που δημιουργεί αυτές τις ροές. Άρα είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση όμως, της σημερινής κυβέρνησης από την προηγούμενη. Να το ολοκληρώσω, κύριε Λεσκό. Θα ολοκληρώσετε. Όσον αφορά οι καλεσμένοι, μεταναστευτικό. Και οι δημοσιογράφοι. Εδώ πέρα υπάρχει και αυτή η πρωτοτυπία σε αυτό το πάνελ. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μια αντίφαση στην ανάλυση σας. Λέτε δηλαδή, για παράδειγμα, επί ΣΥΡΙΖΑ αυξάνονταν οι ροές, επειδή η κυρία Τασία Χριστοδηλοπούλου έλεγε πράγματι, εκπλήσοντας όλη την κοινωνία πράγματι, ότι νοιάζονταν. Μισό λεπτό να πω την πρότασή μου λίγο. Να το πω τώρα, κύριε Χρυσομάλη, γιατί έχετε καταλάβει. Θέλω να ρωτήσω. Έλεγε λοιπόν ότι λιάζονταν στην Ομόνοια και λέγατε λοιπόν στην ανάλυση σας ότι έτσι αυξάνονταν οι ροές. Τώρα λέτε ότι αυξάνονται οι ροές επειδή φταίει ο Ερντογάν. Εγώ λέω ότι οι ροές αυξήθηκαν και δημιουργήθηκε μια κατάσταση λόγω της πολιτικής προηγούμενης κυβέρνησης. Προσπαθούμε αυτή τη ροή να την ανατρέψουμε. Σίγουρα. Πριν λέτε ότι αυξάνονταν από τις δηλώσεις, ενώ τώρα λέτε ότι αυξάνονταν από τον Ερντογάν. Θα γίνω κατανοητός, είμαι σίγουρος. Ότι άμα αφήσετε να το ολοκληρώσω, θα κατανοήσουν άπαντες. Σίγουρα λοιπόν υπήρχε μια δεδομένη κατάσταση που είχε συμβεί και σίγουρα αυτή βλέπουμε ότι πιθανόν και ο Ερντογάν τη χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή σαν ευρύτερο όπλο εξωτερικής πριν πολιτικής. Πριν ποιος τους έστελνε, κύριε Χρυσομάλη. Υπήρχαν, κοιτάξτε, πριν δεν υπήρχε κάτι να τους αποτρέψει. Μπορούσαν να έρθουν, να κυκλοφορούν. Γιατί η διαδικασία ασύλου έπαιρνε 3 χρόνια. Μέχρι τότε ήταν ελεύθεροι να κυκλοφορούν. Δεν ήταν και άσχημο να έρθουν και πάντα προσβλέπανε στην ελπίδα μήπως φύγουμε και προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Και μην ξεχνάτε, κύριε Λασκαράτο, ότι όλο αυτό το πράγμα με τις ΜΚΟ και όλα αυτά που μπορεί να συντηρούσαν μια τέτοια κατάσταση έχουν ξοδευτεί 1,2 δις μέχρι στιγμής. Και όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν και ίσως αυτά να αποτελέσουν όταν ελεγχθούν και βρούμε μεγάλη αλήθεια από κάτω να δούμε τελικά τι μπορεί και να συντηρούσε όλη αυτή τη διακίνηση. Μάλιστα, κύριε Αναγνωστοπούλου, ελάτε. Ο κύριος Χρυσομάλης είναι εναντίον και του Προέδρου του κόμματός του και Πρωθυπουργού. Γιατί για γεωπολιτικό φαινόμενο μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης, τα μάζεψε για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και καλό είναι να συνεργάζονται μεταξύ τους. Καλό είναι να συνεργάζονται μεταξύ τους για να ξέρουν τι λένε. Εγώ όμως θέλω να πω ένα πράγμα. Δεν θα καθίσω τώρα να αντικρούσω αυτά που λέει ο κύριος Χρυσομάλης, γιατί γελάει όλος ο κόσμος όταν τα ακούει. Θέλω να πω ένα πράγμα. Το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας, στο σύνολό του, με αποκορύφωμα το προσφυγικό, βυθίστηκε ολοκληρωτικά. Στο μόνο που έχει επιτυχία και δρά με ταχύτητα και το αναγνωρίζουμε, δεν περιμέναμε τέτοια ταχύτητα, είναι το πελατειακό κράτος, είναι η απορρίθμιση εργασιακών σχέσεων και η απορρίθμιση εντελώς των τοπικών κοινωνιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πάντων. Τίνουμε να καταντήσουμε την Ελλάδα με επιτάξεις, με αποθετήρια ανθρώπων, με αποκλεισμό και περιθωριοποίηση τόπων. Δηλαδή ξαφνικά τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που εγγράφονται στον ελληνικό αλλά και στον ευρωπαϊκό χάρτη, εγγράφονται σε έναν τόπο όπου πρέπει να συγκεντρώνονται εκεί οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αντί όλη η Ελλάδα και η κυβέρνηση είναι αυτή που το κάνει, να κινητοποιηθεί, να δείξει αλληλεγγύη. Είπαμε για δομές, είπαμε για ενίκεια, επιδότηση ενοικίων, να εντάσσονται οι άνθρωποι αυτοί που μπορούν να ενταχθούν. Και πάνω απ' όλα, πίεση στην Ευρώπη. Συζητιέται τώρα και θα συζητηθεί και ελπίζουμε να καταλήξει κάπου το Δουβλίνο 4. Αντί για όλα αυτά
Και είπε ο κύριος Χρυσομάλης ότι εμείς κάνουμε γρήγορα και με το άσυλο και όλα αυτά. Ναι. Αφού τα κάνουν λοιπόν όλα αυτά γρήγορα, η πραγματικότητα τους διαψεύδει, αλλά ας πούμε ότι έχει ένα δίκιο. Γιατί δεν προσλαμβάνουν ανθρώπους, ειδικά στις υπηρεσίες ασύλου? Γιατί ειδικά, ειδικά στους ανθρώπους των οποίων λίγουν οι συμβάσεις τους και περιμένουν 5 μήνες σε αυτή την κρίσιμη φάση. Εμείς, κοιτάξτε, επειδή λέτε συνέχεια για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο. Καλά, φαντάζομαι μια αυτοκριτική θα την κάνετε κι εσείς για το θέμα και για την αντιμετώπιση. Να κάνουμε 100 αυτοκριτικές. Εμείς όμως λέγαμε ευθύς εξ αρχής, είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Φαινόμενο. Δεν είναι ένα πρόβλημα ή μια κρίση ενός μήνα ή ενός χρόνου. Είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που θέλει μία αντιμετώπιση εξίσου πολύπλοκη. Δεν είπαμε εμείς ότι είχαμε το μαγικό ραβδί, ούτε περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία. Όταν όμως καταργείς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και περιφέρεις το φαινόμενο το δύσκολο από Υπουργείο σε Υπουργείο και από Υπουργό σε Υπουργό για να καταλήξεις μετά από 7 μήνες να φτιάξεις το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτό δείχνει άγνοια και ανικνότητα και βαθιά ιδεολογία. Κυρία Αναγνωστοπούλου, λέει ότι βυθίστηκε το επιτελικό κράτος. Θα αποδειχθεί αυτό ότι δεν βυθίστηκε. Αυτό που είναι σίγουρο ότι βυθίστηκε ήταν ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη του ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστεράς στις λάσπες ειδωμένης και στα χιόνια της Μόρια, και αυτό όλοι το θυμούνται. Σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο. Καλημέρα μας. Λοιπόν.